Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός ή Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος του Ψαλίσαν δίσας κατά πέσας αυτής το πνεύμα το Αγίο και δι' αυτό την οικουμένη σαγηνεύσας την λάθρο με τη χάρη του Θεού θα μιλήσουμε σήμερα με αφορμή και την σημερινή ορτή της Αναστάσεως του Αγίου Λαζάρου για τις γιορτές και για τις αργίες με βάση αυτά που μας διδάσκει ο αγαπητός μας ο Άγιος Παΐσιος αλλά και όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Ο Θεός μας λέγει στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα ότι μισεί τις εορτές μας, λέγει στους Ιουδαίους, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι παρεκτρέπονται στις εορτές και κάνουν πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Και σήμερα δυστυχώς, παρόλο που είμαστε υποτίθεται σε μια χριστιανική χώρα και υποτίθεται ότι είμαστε πραγματικοί βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί, στην πραγματικότητα όμως είμαστε πολλές φορές ειδωλολάτρες και αναμειγνύουμε και στις γιορτές μας ειδωλολατρικά έθιμα και στοιχεία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εκ του προχείρου είναι τα λεγόμενα αναστενάρια τα οποία γίνονται σε κάποιες περιοχές στην πατρίδα μας την ημέρα της γιορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, τα οποία είναι ειδωλολατρικά και οι άνθρωποι που πατάνε πάνω στα κάρβουνα το φαινόμενο αυτό που παρουσιάζουν της ακαΐας όπως λέγεται έχει δαιμονική αιτία. Οι δαίμονες είναι που τους κρατάνε και δεν καίγονται γιατί έχουν κάνει προηγουμένως ειδωλολατρικές θυσίες, έχουν θυσιάσει ένα μοσχάρι, ένα τάβρο πίσω από την εκκλησία, λοιπόν και άλλα πράγματα κάνουν τα οποία είναι προσφορά στο σατανά και μετά τους πληρώνει ο διάβολος, αλλά μετά βέβαια τους ταλαιπωρεί, τους βασανίζει όλο τον υπόλοιπο χρόνο, όλη τη χρονιά. Και άλλες χαρακτηριστικές, ας πούμε, ειδωλολατρικές εορτές που τις αναμειγνύουμε με τις ορθόδοξες γενικές είναι τα λεγόμενα καρναβάλια, έτσι, κλασικό παράδειγμα που κρατάνε δυστυχώς μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα πολλές φορές ή και ακόμα και πιο μετά. Η Αγία μας Εκκλησία έχει και ιερούς κανόνες που απαγορεύουν να γίνονται χωροί και παιχνίδια κατά τις εορτές των Αγίων. Και αν τα απαγορεύει τότε, τα απαγορεύει πάντοτε. Ούτε λέει μέσα στις πόλεις, ούτε έξω από τις εκκλησίες να μην γίνονται χωροί και παιχνίδια κατά τις εορτές των Αγίων και φυσικά και τις μεγάλες εορτές των Χριστουγέννων, του Πάσχα, γιατί αυτά λέγει είναι ειδωλολατρικά έθιμα. Είναι ο 59ος κανόνας της τοπικής εν Καρθαγένης Συνόδου. Και υπάρχουν και άλλοι κανόνες ιεροί που απαγορεύουν, για παράδειγμα, τον χριστιανό να χορεύει. Οι χορευτές λένε διαταγές των Αποστόλων. Και οι χορευτές και οργανοπαίχτες να σταματήσουν αμέσως τους χορούς και τα τραγούδια, διαφορετικά να αφορίζονται. Και ο Ιερός θα μας έλεγε επιγραμματικά, όπου υπάρχει χορός, εκεί είναι και ο διάβολος. Ο Θεός λέει δεν μας έδωσε τα πόδια για να διαπράττουμε αυτή την ασχημοσύνη, αλλά για να απαντήσουμε και να τρέχουμε σε καλά έργα,
Γι' αυτό μας έδωσε το πόδι. Γιατί από το χορό μετά, όπως λέει και ο Άγιος Νικόδημος, και από αυτές τις παρόμοιες εκδηλώσεις, τις τάχα τις εορταστικές, πηγαίνουμε στις πολύ βαριές αμαρτίες που είναι κατ' εξοχήν οι σαρκικές αμαρτίες, η μοιχεία και η πορνεία. Στις γιορτές έχουμε τα μεθύσια, τις κρεπάλες, τις αισχρολογίες, τις βομολογίες και πλήθος άλλων ατοπιμάτων. Ενώ θα πρέπει να γιορτάζουμε πνευματικά και θα πούμε πως πρέπει να γιορτάζουμε τις γιορτές. Τι κάνεις, ο ασύνετε άνθρωπε, λέει ο Ρουσόστομος. Εσύ καλώντας στο σπίτι σου παιχνίδια και οργανώνοντας χορούς, γίνεσαι ένας δεύτερος Ηρώδης, διότι μιμείς εκείνον τον Ηρώδη και φέρνεις σαν άλλη Ηρωδιάδα στο τραπέζι σου χορευτές. Ξέρουμε ότι μετά από το χορό που έκανε αυτή η φοβερή γυναίκα, η κόρη της Ηρωδιάδας, έγινε η αποτομή της κεφαλής του τιμίου προδρόμου. Και εσύ, λέει ο Ρωσόστομος, μόλον ότι δεν θανατώνεις τον Ιωάννη τον πρόδρομο, ωστόσο όμως θανατώνεις εκείνους που παραβρίσκονται στο χορό εκείνο και είναι μέλη του Χριστού. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Τα πόδια μας τα έδωσε ο Θεός όχι για να τρέχουμε στα θέατρα, στα υποδρόμια, στους χορούς και στα άλλα επιβλαβή θεάματα και θα λέγαμε και στις διάφορες γιορτές που δεν γίνονται με βάση το πνεύμα της Εκκλησίας, το πνεύμα του Θεού, αλλά για να πορευόμαστε στην Εκκλησία και έτσι να κερδίζουμε ευλογίες παραμένοντας ανέγκυχτοι από τις παγίδες του διαβόλου. Να μην γιορτάζεις τους γάμους του γιού σου, λέει πάλι ο Ρωσόστομος, με αυλούς και κιθάρες και χορούς, γιατί είναι πολύ άτοπο ένας τέτοιος νυμφίος να εξευτελίζεται με τέτοιες διασκεδάσεις. Βλέπετε πως είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και όμως δυστυχώς πολλοί χριστιανοί δεν τα έχουν ξεκαθαρίσει μέσα τους και σου λέει αφού έχω γάμος του παιδιού μου ή είναι γιορτή τώρα θα χορέψω, θα φτιαχτώ, θα βαφτώ, θα βάλω σκουλαρίκια και νομίζουν ότι κάνουν και καλό πράγμα πολλές φορές. Ενώ όλα αυτά είναι προτρεπτικά για πολλές πολλές αμαρτίες, αλλά και τα ίδια είναι αμαρτίες. Όπως ακριβώς ο ρήπος και η λάσπη φράζουν τα αυτιά του σώματός μας, αν πάρεις βρωμιά ή λάσπη και τα βάλεις στα αυτιά σου, θα φράξουν τα αυτιά σου. Έτσι λέει ο Ρωσόστομος και τα πορνικά τραγούδια και οι κοσμικές διηγήσεις φράζουν τα πνευματικά αυτιά μας χειρότερα από κάθε ρήπο. Έτσι και πάνε οι ταλέποροι άνθρωποι τάχατες να ευχαριστηθούν και να διασκεδάσουν και τώρα το Πάσχα και στις άλλες μεγάλες γιορτές ή στους γάμους των παιδιών τους ή στα βαφτίσια και τι κάνουν, φράζουν με ρήπο τα πνευματικά τους αυτιά και ζημιώνονται τα μέγιστα. Πώς τολμάς να χορεύεις και να πηδάς κουνιώντας πόδια και χέρια για να αρέσεις το διάβολο ενώ είσαι χριστιανός, ρωτάει και ο Άγιος Νίλος ο ασκητής. Μέσα ο ιερέας, λέει ο Άγιος Ευσέβης Κεσαρίας, μέσα ο ιερέας προσφέρει τη δέηση στο Θεό για τη σωτηρία του κόσμου και έξω γίνονται παιχνίδια. Πόσο δυστυχώς συμβαίνει και σήμερα αυτό. Έχουμε πανήγυρι ενός Αγίου σε μια εκκλησία, σε ένα εξοκλήσι, κάνει ο ιερέας τη λειτουργία μέσα και απ' έξω ψήνουνε, χορεύουνε, τέλος πάντων αισχρολογούνε, γελάνε. Ένα φοβερό πράγμα. Φοβερή ασέβεια. Έτσι έπαιζαν και οι Ισραηλίτες, λέει ο Ευσέβιος Κεσαρίας, και έπεσε επάνω τους η καταστροφή. Διότι ο Μωυσής, επάνω στο όρος, πρόσφερε τη δέηση στο Θεό για αυτούς. Όπως ξέρουμε, είχε ανέβει ο προφήτης Μωυσής στο όρος Χορίβ για να πάρει τον νόμο και 40 ημέρες πρόσφερε θυσία εκεί, δέηση στο Θεό υπέρ όλου του λαού. Και ο λαός κάτω στους πρόποδες του βουνού τι έκανε, έπαιζε. Ιδωλολατρούσε δηλαδή και χόρευε και έτρωγε και γλεντούσε. Και αφού ο λαός λέει έφαγε και ήπιε, σηκώθηκε και έπαιζε. Το έπαιζε έχει δύο σημασίες. Αφενός μεν ιδωλολατρούσε, αφετέρου πόρνευε.
Γιατί όταν κανείς γεμίσει τη γαστέρα με φαγητό, μετά πάει στα πάθη των υπογαστρίων, μετά πέφτει στα σαρκικά πάθη. Μετά από τα φαγοπότια και τα μεθύσια, έπεσαν ο λαός στην πορνεία και στην ουλατρία. Και τότε έπεσε πάνω τους η οργή και έπεσαν μέσα σε μια ημέρα 24.000 νεκροί από αυτή την ασέβεια. Σχολείο του διαβόλου, λέει και ο Άγιος Νικόδημος, είναι ο οίκος όπου γίνονται οι χωροί και που είναι σήμερα οι γονείς που φτιάχνουν πάρτις μέσα στα σπίτια τους, τάχα τις για να χαρούν τα παιδιά τους, τα γενέθλιά τους ή στη γιορτή τους, κυρίως τα γενέθλιά τους, γιατί βέβαια οι γιορτές τώρα πλέον έχουν σχεδόν εκλείψει οι χριστιανικές γιορτές, αλλά κρατούν πολύ καλά τα γενέθλια που είναι δουλατρική γιορτή, γιατί προβάλλεται το εγώ του παιδιού και τρέφεται η περηφάνειά του. Κι όμως λέει ο Άγιος Νικόδημος, εκεί που γίνονται οι χωροί, το σπίτι αυτό είναι οίκος, είναι η σχολή του διαβόλου. Και πρωτόσχολοι και οι παγορευτές είναι οι τραγουδιστές, οι χορευτές και οι κρούοντες τα όργανα. Είναι οι πρώτοι μαθητές του διαβόλου. Οι τραγουδιστές και οι χορευτές και αυτοί που χτυπάνε τα μουσικά όργανα. Μαθήματα, ποια μαθήματα παραδίδονται σε αυτούς τους οίκους? Πορνείες, μοιχείες, ασέλγειες, ομοφιλοφιλίες, μεθύσια, γέλωτες, εσχρολογίες, μορίες και κάθε μάθημα ακολασίας. Πώς εσύ, βαπτισμένε χριστιανέ, βρίσκεσαι εκεί, ρωτάει ο Άγιος Νικόδημος. Όταν βαπτιστήκατε, δώσατε υπόσχεση να αποστρέφεστε τα έργα του διαβόλου. Είπαμε, αποτάσσω μέση σατανά και πάση την πομπή σου κλπ. Κλπ. Το υποσχόμαστε στο βάπτισμά μας, ότι αποτασσόμαστε τη σατανά. Πώς λοιπόν, λέει, αφού βαπτιστήκατε, εσείς παραβαίνετε την υπόσχεση αυτή και πηγαίνετε σε χορούς και χορεύετε και τραγουδάτε? Πώς τολμάτε με τα πόδια σας να τιμάτε τον διάβολο με το χορό και στη συνέχεια με τα ίδια σας τα πόδια να προσέρχεστε στην Εκκλησία για να προσκυνήσετε το Θεό? Ούτε ακόμα και να πηγαίνουμε δεν πρέπει. Εκεί που παίζονται όργανα, λέει ο Άγιος Νικόδημος, και γίνονται οι χοροί και τα τραγούδια. Διότι εάν και μόνο πηγαίνουμε εκεί για να δούμε, έχουμε και εμείς την ίδια αμαρτία με εκείνους. Άσχετα αν δεν χορέψαμε και δεν τραγουδήσαμε όπως εκείνοι. Και αυτό διότι τους δίνουμε την αιτία να πέσουν και να χορεύουν. Εάν δεν πηγαίναμε, εκείνοι θα αναγκαστούν να σταματήσουν τα όργανα και θα φύγουν. Άρα εμείς που πηγαίνουμε εκεί και τους βλέπουμε, εμείς είμαστε οι αίτιοι της απολίας τους και μάλιστα εάν τους δίνουμε και χρήματα για πληρωμή. Αυτός που προσεύχεται, λέει ο Άγιος Νίφων, συνάζει ολόγυρά του τους αγγέλους του Θεού, και αυτός που τραγουδάει και χορεύει μαζεύει αόρατα τους ζωφερούς δαίμονες. Και όποιος αγαπάει τις κιθάρες και τις λύρες και διασκεδάζει με αυτά, αυτός τιμάει και προσφέρει θυσία στους δαίμονες. Κοιτάξτε, και ο Μέγας Βασίλειος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας, τι λέει? Καινείς, λέει, τα πόδια και πηδάς με μανία και χορεύεις, πρέπει να γνωρίζεις ότι τα γόνατα να τα λυγίζεις για να προσκυνήσεις και να λατρέψεις το Θεό σου. Γι' αυτό ο Θεός μας έδωσε το σώμα, για να το αξιοποιούμε για τη μετάνοια, να δοξάζουμε, να λατρεύουμε τον Θεό και όχι για να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι αμαρτία και οδηγούν σε άλλες αμαρτίες. Εσείς που χορεύετε, λέει και ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, σας χορεύει ο διάβολος. Ντραπείτε και σταματήστε αυτή την ιδωλατρική και άθεη μανία. Δεν είναι γνώσμα των χριστιανών ο χορός. Και μακάριστος ο πατήρ Αθανάσιο Μητυλινέος το έλεγε αυτό ξεκάθαρα, ότι ο πνευματικός άνθρωπος δεν δουλεύει, δεν χορεύει κανένα χορό, ούτε ακόμα και αυτούς τους λεγόμενους αθώους και παραδοσιακούς. Κανένα χορό δεν χορεύει ο πνευματικός άνθρωπος, ο αληθινός χριστιανός. Μίσησε, λέει, φορέματα μαλακά, λέει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, μίσησε βαψίματα όμορφα, μίσησε ομορφιά και τα συνοδεύοντα αυτά δαιμονικά άσματα, κιθάρες και αυλούς, τους κρότους των χορών και τις άτακτες φωνές. Όλα αυτά που κατεξοχήν γίνονται σήμερα
Και αν κάποιος ή κάποια γυναίκα δεν τα κάνει, την θεωρούν καθυστερημένη ή ότι είναι απογοητευμένη τάχα της από τη ζωή της και έχει αφήσει τον εαυτό της. Ενώ αυτές που τα κάνουν αυτά, που βάφονται και χορεύουν κλπ, αυτές ασχημίζουν τον εαυτό τους και το φορτώνουν με πλήθος αμαρτιών. Η Αγία Γραφή από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα απαγορεύει τα βαψίματα, την αλλίωση της εικόνας του Θεού. Απαγορεύει και, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, κάθε τι το οποίο οδηγεί στην πορνεία, όπως είναι ο χορός. «Δεν γνωρίζεις, άθλιε, πως όλα τούτα είναι σπορά του διαβόλου», λέει ο Εφραίμος Ήρας. Δηλαδή και τα βαψίματα και η χορή και τα φορέματα, τα μαλακά και τα άσματα, τα τραγούδια. Ποια γραφή επαινεί τους αυλίζοντες, τους κιθαρίζοντες, τους γελώντες, τους χορεύοντες και τους αγαπώντες τον κόσμο και όλα το του κόσμου? Όπου υπάρχουν κιθάρες και χορή, εκεί υπάρχει σκοτισμός ανδρών και γυναικών. Εκεί υπάρχει γιορτή του διαβόλου. Είναι άξιοι θρήνου, λέει και ο Άγιος Νικόδημος πάλι, ο Ιωρίτης, αυτοί που παίζουν τα όργανα και που τραγουδούν και που χορεύουν. Διότι στερούνται όχι μόνο την παρούσα ζωή με τη σκλαβιά και το θάνατο από την πείνα, αλλά στερούνται ακόμα και την βασιλεία των ουρανών και κληρονομούν μόνο την τιμωρία του Άδη και την κόλαση. Βάλτε έναν άνθρωπο, έλεγε ο μακαριστός ο Ιεροκήρυκας ο Δημήτρης Παλαγόπουλος, να σας φωτογραφίσει όταν χορεύετε. Και μετά κοιτάξτε εσείς τη φωτογραφία σας και ρωτήστε τον εαυτό σας. Τι κάνω εδώ, ποιήθηκος είμαι ή αρκουδιάρης? Προς τι όλο αυτό που κάνω? Είμαστε αστείοι και δυστυχώς γελάμε εκεί που πρέπει να κλαίμε. Δεν υπάρχουν αθώοι χοροί. Ένας χορός ήταν η αφορμή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ο Μωυσής, όταν πέρασαν οι Εβραίοι την Ερυθρά θάλασσα και πνίγηκαν οι στρατιώτες του Φαραώ στη θάλασσα, θέλησε να ευχαριστήσει τον Θεό γιατί απαλλάχθηκαν μια για πάντα από τους Αιγυπτίους. Έτσι ύμνησε τον Θεό και χόρεψε προς δόξα Του, εκφράζοντας τη μεγάλη ευγνωμοσύνη Του. Δεν χόρεψε και δεν τραγούδησε τα δικά μας αμαρτωλά και σαρκικά τραγούδια, όπως διατείνονται μερικοί παίρνοντας αφορμή το Μωυσή για να επιχειρηματολογήσουν ότι τάχα επιτρέπονται τα τραγούδια και οι χοροί. Έχουμε χορό και μέσα στην Εκκλησία, έτσι είναι ο χορός των νεονύμφων, έτσι ο χορός του Ισαΐου. Έχουμε και τον χορό γύρω από την Αγία Κολυμβήθρα όταν βαφτίζεται ένα παιδάκι και έχουμε ένα νέο μέλος Εκκλησίας. Πόσο όμως διαφέρουν αυτοί οι χοροί, οι σεμνότητοι, από αυτά που γίνονται στον κόσμο. Και έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος για τις γιορτές, όταν ακούμε, λέγει, το συναξάρι των Αγίων, τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Τάδε, να στεκόμαστε όρθιοι, με ευλάβεια, όπως οι στρατιώτες στέκονται προσοχή όταν διαβάζονται τα ονόματα των νεαρικών πεσόντων στην αδέλφων τους. Έτσι αποτείουμε τιμή στους Αγίους μας στις γιορτές τους και προπάντως στον Χριστό μας και στην Παναγία μας, προσφέρουμε λατρεία και ευχαριστία όταν γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, τις μεγάλες θεομητερικές και δεσποτικές γιορτές. Και με πόση ευλάβεια πρέπει να περνούμε εκείνη την ημέρα. Στις γιορτές, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος πάλι, ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι έχουν χαρά και κερνούν, δίνουν ευλογίες, δώρα πνευματικά στους ανθρώπους. Εσύ και εμείς, δυστυχώς, κάποιοι χριστιανοί νομίζουν ότι θα πάρουν χαρά από τους χορούς και τα φαγωπότια, ενώ η χαρά θα πρέπει να είναι το να πάρουν ένα δώρο πνευματικό εκείνη την ημέρα τη μεγάλη από τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους. Εδώ λέει ο πατήρ, ο Άγιος Παΐσιος, οι γονείς κερνούν όταν γιορτάζουν τα παιδιά ή οι βασιλείς χαρίζουν ποινές όταν γεννιέται κανένα βασιλόπουλο. Οι Άγιοι γιατί να μην κεράσουν?
Μάλιστα η χαρά που δίνουν κρατάει πολύ και βοηθούνται πολύ οι ψυχές. Γι' αυτό ο διάβολος, επειδή το ήξερε αυτό, δημιουργεί πειρασμούς εκείνη την ημέρα ή μάλλον από την παραμονή, για να στερηθούν οι άνθρωποι τα Θεία Δώρα και, για να μην, και να μην χαρούν ούτε να θεληθούν από τη γιορτή. Έτσι και βλέπουμε ότι γίνονται μεγάλοι πειρασμοί στα σπίτια έτσι, στις ημέρες των γιορτών και πριν τη γιορτή και στη διάρκεια της γιορτής. Και πολλές φορές και αυτά τα λεγόμενα οικογενειακά τραπέζια καταλήγουν σε ένα πολύ μεγάλο καυγά και τσακωμό, όπου όλοι φεύγουν θυμωμένοι και μαλωμένοι, και είναι ζήτημα να θα ξαναμιλήσουν στο υπόλοιπο της ζωής τους πολλές φορές. Γιατί μπαίνει ο διάβολος και προσπαθεί να στερήσει από τους ανθρώπους τα δώρα του, τα δώρα του Θεού, και οι άνθρωποι βέβαια έχουν δώσει δικαιώματα και δίνουν δικαιώματα, γιατί πολλοί δυστυχώς δεν γιορτάζουν πνευματικά, όπως λέει το τροπάριο της έκτης οδής του Δευτέρου Κανόνος της εορτής των Ισιωδίων της Θεοτόκου, εορτάζομεν πιστή εορτήν πνευματικήν. Με πνευματικό τρόπο πρέπει να γιορτάσουμε τις γιορτές μας. Είναι πνευματικές οι γιορτές μας. Και όπως αρμόζει ένα πιστό πρέπει να γιορτάζουμε. Και όχι όπως αρμόζει ένα ειδωλολάτρη σε ένα σαρκολάτρη. Και βλέπεις λοιπόν, λέει ο Άγιος Παΐσιος, μερικές φορές στην οικογένεια, όταν σε μια γιορτή ετοιμάζονται όλοι να κοινωνήσουν, τους βάζει ο πειρασμός να μαλώσουν και όχι μόνο δεν κοινωνούν, αλλά ούτε στην εκκλησία πηγαίνουν. Τα φέρνει έτσι τα πράγματα του τα καλάκια, ώστε να στερηθούν όλοι τη Θεία Βοήθεια. Έλεγε ο Άγιος ότι πολύ ωφελεί η μελέτη του βίου του Αγίου της ημέρας και γενικά των συναξαρίων. Πολύ βοηθάει, γιατί θερμαίνεται η ψυχή και παρακινείται να μιμηθεί τους Αγίους. Αφήγει τότε ο άνθρωπος στην άκρη κάθε είδους κακομοιριάς και προχωρεί με λεβεδιά. Τα συναξάρια βοηθούν στην ανδρεία την ψυχική, ακόμα και στο μαρτύριο. Γι' αυτό τα παιδιά μας να δίνουμε να διαβάζουν συναξάρια, βίους Αγίων, και όχι χαζά παραμύθια, ή πολύ περισσότερο να τα στείλουμε στο κινητό, στην οθόνη και να καταστρέφονται, ή στην τηλεόραση. Οι κοσμικοί, λέει ο Άγιος Παΐσιος, ζητούν να καταλάβουν τα Χριστούγεννα με το χοιρινό, το Πάσχα με το αρνί και τις αποκριές με το κομφετί. Έτσι, δυστυχώς αυτό γίνεται. Ενώ η γιορτή καταλαμβάνεται, βιώνεται, όταν ο άνθρωπος προετοιμαστεί, εξομολογηθεί, πάει στην εκκλησία, παρακολουθήσει τα τροπάρια, τους κανόνες, κοινωνήσει αν έχει άδεια από το πνευματικό του. Αυτή είναι η σωστή γιορτή και η σωστή προετοιμασία για τη γιορτή. Η τιμή που αποδίδουμε στους Αγίους, λέγει ο Άγιος Ιερός Αυγουστίνος, αντανακλάται στον Θεό. Τις γιορτές του Κυρίου και τις μνήμες των Αγίων να τις τιμάτε, λέει και ο Άγιος Εφραίμος Ήρος. Όχι όμως ειδωλολατρικά, με χορούς, στολισμούς, φαγητά και πανηγύρια, αλλά χριστιανικά, με μετάνοια που συνοδεύεται από δάκρυα. Την ημέρα, λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, που γιορτάζει ο Άγιος του παιδιού σου, αν θέλεις να κάνεις γλέντι, να γιορτάσεις τον Άγιο, πώς πρέπει να κάνεις? Εγώ σου λέω, γίνεται γλέντι θεϊκό, μα γίνεται και διαβολικό. Θεϊκό γλέντι είναι, δώσε ένα γρόση του παπά σου να σε μνημονεύσει στη λειτουργία. Έτσι, να δώσεις τα ονόματα και μάλιστα του παιδιού σου που γιορτάζει, να μνημονευτεί στη Θεία Λειτουργία. Με άλλο γρόση πάρε κερί, λιβάνι και λάδι και σύρτα στην εκκλησία να τα κάψουν εμπρός στον Άγιο. Έτσι, μια θυσία εις τον Θεό και εις τον Άγιο Του, προσφέροντας αυτά τα πράγματα δηλαδή που χρειάζονται μέσα στην εκκλησία, το κερί, το λιβάνι, το λάδι. Και άλλο ένα γρόση, μοίρασέ το κρυφά ελεημοσύνη. Βλέπετε πόσο ωραία και απλά μας τα λέει ο Άγιος. Θες να γιορτάσεις το παιδί σου και να κάνεις σωστή γιορτή στο παιδί σου, δώσε ελεημοσύνη σε ένα φτωχό και πες κάνε προσευχή για αυτό το όνομα. Δώσε στην εκκλησία μια προσφορά
Δώσε το όνομα του παιδιού σου να μνημονευτεί. Ετοίμασε το παιδί σου ώστε να μπορέσει και να κοινωνήσει με εξομολόγηση, με νηστεία κλπ. Τότε γιορτάζει σωστά τη γιορτή του παιδιού σου. Και αυτό, λέει ο Άγιος, είναι θεϊκό γλέντι. Και να διαβάσεις το συναξάρι του Αγίου, να ακούει το παιδί σου και να του πεις: «Ακούς, παιδί μου, τι έκανε ο Αγίος σου?» Έτσι να κάνεις και εσύ. Γι' αυτό άλλωστε βάζουμε ονόματα Αγίων στα παιδιά μας. Γιατί δεν πρέπει να βάζουμε άσχετα ονόματα, ακαθόριστα και ειδωλολατρικά πολλές φορές, ή που δεν έχουν αντίκρισμα, δεν υπάρχει κάποιος Άγιος μας στο όνομα. Βάζουμε ονόματα Αγίων για να έχει το παιδί μας πρότυπο να μιμηθεί. Ακούγοντας το παιδί σου τέτοια θαύματα, ζηλεύει και λέει: «Αχ, πότε θα γίνω κι εγώ σαν τον Αγιό μου?» Αυτό είναι το θεϊκό γλέντι. Τώρα ποιο είναι το διαβολικό γλέντι, λέει ο Άγιος Κοσμάς. Είναι να πάρεις ένα πρόβατο, να το μαγειρέψεις και να φωνάξεις τους φίλους σου και τις συγγενείς σου και να τρώτε, να πίνετε, να μεθάτε. Εμείς ελπίζουμε να σωθούμε στο όνομα του Χριστού. Η ευγένειά σας ποιο θέλετε καλύτερα, το θεϊκό ή το διαβολικό γλέντι? Το θεϊκό. Λοιπόν, αν θέλετε, έτσι να κάνετε, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Όποιος διατηρεί τη ζωή του καθαρή από βρωμιά και κοιλίδα, γιορτάζει καθημερινά, λέει ο Χρυσόστομος. Πανηγυρίζει πάντοτε. Δηλαδή, γι' αυτόν κάθε μέρα είναι Χριστούγεννα, κάθε μέρα είναι Πάσχα και Ανάσταση, όταν ζει με καθαρότητα, μακριά από την αμαρτία. Κάθε μέρα έχει Πάσχα. Ακόμα και όταν δεν είναι μέρα γιορτής, αυτός γιορτάζει. Και όταν ακόμα δεν βρίσκεται σε ναούς μαρτύρων, ακόμα και όταν κάθεται στο σπίτι του, πάλι έχει γιορτή. Είναι δηλαδή δυνατόν να γιορτάζει κάποιος και μόνος του τη γιορτή των μαρτύρων. Γιατί η γιορτή εξαρτάται από την καθαρή συνείδηση. Αν έχεις καθαρή συνείδηση, τότε πάντοτε έχεις γιορτή. Αυτό δεν εννοεί ο Άγιος να μην πηγαίνουμε στη λειτουργία. Όταν υπάρχει λειτουργία θα πηγαίνουμε. Αλλά εννοεί ότι δεν αρκεί μόνο αυτό, αλλά κατ' εξοχήν πρέπει να έχουμε την αγνότητα και την καθαρότητα. Την καθαρή συνείδηση, να μας κατηγορήσει κάτι η συνείδησή μας. Και τότε έχουμε συνεχώς γιορτή. Όλο το 24ωρο, όλο το χρόνο. Λένε μερικοί, λέει ο Άγιος Νικόδημος, πώς θα δείξουμε τη χαρά μας σε μια μεγάλη γιορτή, παραδείγματος χάρη Πάσχα, Χριστούγεννα, εορτή ενός Αγίου, από το να την εορτάζουμε στείνοντας πανηγύρια, χορεύοντας και τραγουδώντας? Αυτές είναι ανόητες προφάσεις, λέει ο Άγιος. Οι εορτές και τα πανηγύρια των Αγίων δεν γίνονται παρά μόνο για να ακουστούν τα κατορθώματα των Αγίων και κατά το δυνατόν για τον καθένα να τους μιμηθούμε και να διορθώσουμε τη ζωή μας. Γνώριζε λοιπόν, χριστιανέ, ότι όταν διοργανώνεις χορούς και τραγούδια, δεν τιμάς και δοξάζεις τον Άγιο, αλλά τον ατιμάζεις. Διότι όλα αυτά είναι πομπές του διαβόλου και γίνεσαι έτσι μιμητής του διαβόλου και όχι των Αγίων. Έτσι και οι ταλέποροι άνθρωποι νομίζουν ότι έτσι τιμούνε τον Άγιο, αλλά στην πραγματικότητα τιμούν τα πάθη τους. Παϊδεύουν τα πάθη τους, τη βαστιμαργία, τη λεμαργία, τη φιλιδονία, τη φιλοδοξία. Τιμή Αγίου, λέει και ο Μέγας Βασίλειος, είναι μίμησης του Αγίου. Τότε τιμάς τον Άγιο, όταν το μιμήσαι στην άσκησή του, στην ελεημοσύνη του, στην αγάπη του προς το Θεό και προς τον συνάνθρωπο. Σήμερα βλέπετε οι δαιμονιώδεις άνθρωποι, οι άνθρωποι παραδομένοι στις θρησκείες του Σατανά, στη Μασονία, στο Σιωνισμό κλπ, στην Καμπάλα, αυτοί οι άνθρωποι ατιμάζουν και χλεβάζουν το Θεό, την Παναγία και τους Αγίους και την άσκηση που έκαναν οι Άγιοι και το αίμα που έχησαν ακόμα πάνω στην άσκηση για να μην αμαρτήσουν. Αυτά τα χλεβάζουν, τα εμπέζουν σήμερα οι δαιμονοκρατούμενοι άνθρωποι της εποχής μας που έχουν γίνει αθεόφοβοι. Και αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν ότι το Πάσχα και οι μεγάλες γιορτές είναι ευκαιρία για να γλεντοκοπήσουν. Και έτσι ας εργούν στη μνήμη του Θεού και των Αγίων, αντί να οδηγούνται στη μετάνοια. Όταν γιορτάζεις την ονομαστική σου γιορτή, λέει ο Άγιος Σημεώνας Θεολόγος,
γιόρταζε με σκοπό να πετύχει στέλος από το Θεό με την πρεσβεία του Αγίου σου. Πώς θα γιορτάσεις τη γιορτή σου? Να φτιάξεις έτσι τον εαυτό σου ώστε να σε ελεήσει ο Θεός με τις πρεσβείες του Αγίου σου. Να κάνεις και εσύ κάτι λίγο, να μιμηθείς λίγο τον Άγιό σου, έτσι ώστε να ελκύσεις και εσύ το έλεος του Θεού όπως το ελκύσε ο Άγιός σου. Τότε θα γιορτάσεις σωστά, λέει και ο Άγιος Άγιος Κωνσταντής, προς δόξαν Θεού και ψυχική σου σωτηρία, όταν απέχεις από τα πάθη, καθώς και όταν ασκείς τις αρετές που είναι αντίθετες τα πάθη. Αν την ημέρα της εορτής δελεάζεσαι από τα πάθη και τις κακίες σου, τότε την πανήγυρη δεν την αφιερώνεις στο Θεό, αλλά στο διάβολο. Δελάζεσαι από τη λεμαργία, τη γαστριμαργία, την φιλιδονία, γενικότερα τη φιλοδοξία. Έτσι πως οι άνθρωποι, ας πούμε, που κάνουν γάμο στα παιδιά τους και πολλές φορές καθυστερούν για χρόνια το γάμο, με την πρόσφαση ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Και τι εννοούν έτοιμοι? Να κάνουν ένα μεγάλο γλέντι, να ξοδέψουν πολλά χρήματα τα οποία ακόμα δεν τα έχουν, να τα μαζεύουν οι χιλιάδες ευρώ και να ποτίσουν και να ταΐσουν τους χορτάτους, οι οποίοι μετά θα πάνε να κάνουν μετό αφού μεθύσουν, και να χορέψουν και να ασελγήσουν ουσιαστικά στο μυστήριο του γάμου και όχι να τιμήσουν το μυστήριο του γάμου και να χαρούν πραγματικά με πνευματικό τρόπο όπως θα έπρεπε σε χριστιανούς. Όταν πλησιάζουν μεγάλες γιορτές, πρέπει να προσέχεις ιδιαίτερα, λέει πάλι ο Άγιος Άγιος Κωνσταντής. Όπως καλή ώρα τώρα πλησιάζουν το Πάσχα. Πρόσεξε, λέει ο Άγιος. Πρώτα απ' όλα, ο εχθρός προσπαθεί να ψυχράνει την καρδιά σου για να μην καταλάβεις το νόημα της γιορτής. Μην πάρεις είδηση. Τι γιορτάζουμε τώρα? Τι γιορτάζουμε? Βλέπετε στη Δύση έχει τελείως ξεθοριάσει η εορτή του Πάσχα. Δεν ξέρουν σχεδόν τι γιορτάζουν. Τα Χριστούγεννα κάπως περισσότερο τα τιμούν ανέκαθεν στην Δύση. Αλλά βλέπετε οι σιωνιστές και οι μασόνοι έχουν εξαλείψει και το όνομα πλέον του Χριστού και δεν λένε Χριστούγεννα. Λένε απλώς γιορτές ή οτιδήποτε άλλο. Να μην ακούει τη λέξη Χριστούγεννα, που λεμιέται πάρα πολύ. Αλλά το Πάσχα το ονομάζουν Easter, λες και έχουμε, ξέρω τι είναι, γιορτή της Άνοιξης. Αν είναι δυνατόν λοιπόν, τι είναι η αιτία? Η αιτία είναι ακριβώς ότι φύγαμε από την ορθή ζωή και χάσαμε και την έννοια της γιορτής. Ενώ είναι η μέγιστη γιορτή στην χριστιανοσύνη, η Ανάσταση του Χριστού. Πολύ πιο μεγάλη και από την γέννηση του Χριστού. Ο διάβολος λοιπόν αυτό προσπαθεί, να μην καταλάβουμε τι γιορτάζουμε, να μην μπούμε στο νόημα της γιορτής. Για να μην τη γιορτάσουμε με την ψυχική διάθεση που επιβάλλεται να έχει ο χριστιανός. Επιδράει πάνω μας είτε με τη γενικότερη πανηγυρική διάθεση, α, σου λέει γιορτή, πανηγύρια, χαρά και αυτά, χωρί τραγούδια και γλέντια, είτε με τα πλούσια φαγητά που φάγαμε. Επιδρά ο διάβολος. Εκτοξεύει εναντίον μας τα πύρινα βέλη του που κατευθύνονται στην καρδιά μας και φλέγει ολόκληρο τον άνθρωπο. Τότε μέσα μας ξεσηκώνονται λογισμοί πονηροί και βλάσφημοι που μας κάνουν να νιώθουμε αποστροφή προς το αληθινό νόημα της γιορτής. Πρέπει αμέσως να δοθούμε στην προσευχή με συντριβή για να ξεπεράσουμε τις παγίδες του εχθρού. Βλέπετε τι κάνει ο διάβολος. Σε ρίχνει σε πράγματα τα οποία είναι αμαρτωλά, με σκοπό τελικά να σε κάνει τι? Όχι μόνο να ξεχάσεις τι γιορτάζεις, αλλά και να βλαστημίσεις αυτό που γιορτάζεις, να βλασφημίσεις τη γιορτή. Και ενώ τάχα τις γιορτάζουν το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, από τη μια πλευρά, από την άλλη μπορεί να φτάσουν και να βλασφημίσουν ακόμα τον Χριστό και την Παναγία και τους Αγίους. Στη διάρκεια της γιορτής ο εχθρός διάβολος, λέει και όσοι βασανούσιες της όπτυμα, προσπαθεί πάντα να δημιουργήσει κάποια δυσχέρεια, κάποια θλίψη. Πέφτει μεγάλη κατάθλιψη, ιδίως τα Χριστούγεννα, στη Δύση προπάντων, έτσι. Υπάρχει και μια έκφραση, ας πούμε, που χρησιμοποιούν στη Δύση για την κατάθλιψη των Χριστουγέννων.
Το οποίο είναι δαιμονικό πράγμα βέβαια, γιατί οι άνθρωποι δεν προσπαθούν να ζήσουν πνευματικά τα Χριστούγεννα και γεμίζουν κατάθλιψη. Αυτό λέει ο Άγιος Βαρσανούφιος, το κάνει ο διάβολος. Σε άλλον χτύπημα, σε άλλον προσβολή, σε όλους κάτι προσπαθεί να καταφέρει λόγω της γιορτής. Και όσο πιο προσεκτικά ζείτε εσείς, τόσο δυνατότερα εξοπλίζεται ο εχθρός και ιδίως στη γιορτή κάτι θα σας επιδαψιλεύσει. Έτσι θα βάλει την ουρά του το τακαλάκι για να σου κάνει ζημιά. Αυτό πρέπει πάντα να το περιμένετε, να είστε έτοιμοι για όλα. Γι' αυτό και βλέπουμε στις παραμονές των γιορτών εντείνονται οι πειρασμοί οι δαιμονικοί. Ο Κύριος όμως, λέει ο Βαρσανούφιος, είναι ελεήμων και στη διάρκεια της γιορτής απονέμονται και δώρα. Κάτι θα πάρετε κι εσείς, μόνο που αυτό θα το αντιληφθείτε ίσως και 40 χρόνια αργότερα. Τότε θα έχετε μάθει τι δώρο σας έστειλε σε εκείνη τη γιορτή ο Κύριος. Αν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη τις γιορτινές ημέρες, επισημαίνει και ένας άλλος όσιος, ο όσιος Νίκων της Όπτινα, δεν θα πρέπει να εργάζεστε. Εκτός αν υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Δεν πρέπει να εργαζόμαστε στις γιορτές, ούτε τις Κυριακές. Τη γιορτή θα πρέπει να την σέβεστε και να την τιμάτε. Την ημέρα αυτή θα πρέπει να την αφιερώνετε στον Θεό. Θα πρέπει να πηγαίνετε στην εκκλησία, στο σπίτι να προσεύχεστε και να διαβάζετε την Αγία Γραφή και τα έργα των Αγίων Πατέρων, να κάνετε καλές πράξεις. Αλίμονος εκείνους τους άμυαλους και ασεβέστατους, λέει και ο πατήρ Αγάπης, ο μοναχός Αγάπης Ολλάντος από την Κρήτη, που έχει γράψει αυτό το περίφημο βιβλίο «Αμαρτωλών Σωτηρία», όπου είναι ωραιότατο. Αλίμονο, λέει, σε εκείνους τους άμυαλους και ασεβέστατους που τραγουδούν και χορεύουν στις εορτές των Αγίων και δεν καταλαβαίνουν οι τυφλωμένοι και οι ανόητοι την αμαρτία τους. Ποια υποχρέωση σας έχει ο Άγιος εκείνος αν του πάτε μια λαμπάδα ή άλλο τάξιμο και στη συνέχεια όχι μόνο δεν κάθεστε στην ακολουθία όπως οφείλεται, αλλά βγαίνετε έξω και αρχίζετε το χορό και κάνετε έξω από την εκκλησία γιορτή στους δαίμονες. Πόσο κοινά είναι αυτά, πόσο πολλοί γίνονται και στις μέρες μας. Και ο διάβολος τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί ή δυνατόν να καταργήσει τις γιορτές τις χριστιανικές. Είπαμε ότι προσπαθεί να μας εμποδίσει να μπούμε στο νόημα της γιορτής, προσπαθεί να μας βάλει διάφορους πειρασμούς, να αμαρτήσουμε στις παραμονές της γιορτής και προσπαθεί εν τέλει να καταργήσει τις γιορτές. Το λέει και στο ψαλτήρι. Ελάτε, λέει, να πάψουμε τις γιορτές που έχουν αναφορά στο Θεό. Και τι κάνουν οι άνθρωποι, τα όργανα του διαβόλου? Αντικαθιστούν, προσπαθούν να αντικαταστήσουν τις χριστιανικές γιορτές με άλλες γιορτές. Όπως είναι οι λεγόμενες παγκόσμιες ημέρες. Και κάθε μέρα ο σατανοκίνητος αυτός και σιωνοκρατούμενος ο ΙΕ, έτσι, έχει καθιερώσει και μία παγκόσμια, ας πούμε, γιορτή, παγκόσμια ημέρα, μέχρι και παγκόσμια ημέρα γιορτής, λέει, της βλασφημίας. Ακούτε πράγματα, παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στη βλασφημία, λες και είναι πολύ σπουδαίο και ωραίο και μεγάλο πράγμα η βλασφημία, και άλλες διάφορες παγκόσμιες ημέρες για διάφορα πράγματα ανόητα. Ποιος είναι όμως ο σκοπός? Το βάθος είναι ο σκοπός του Σατανά, να αντικατασταθούν και να πάψουν οι χριστιανοί να γιορτάζουν χριστιανικές γιορτές. Να αντικατασταθούν χριστιανικές γιορτές με τέτοιες ανόητες γιορτές. Αλλά και εδώ στην πατρίδα μας, ίσως και σε άλλες χώρες, γίνονται και τελείως χαζές, θα έλεγα, γιορτές, όπως είναι το κερασιού, του καρπουζιού, του κρασιού, οι οποίες και αυτές συνδέονται με την δολατρία. Έλεγε ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος ο Μητυλινέος, οι διάφορες γιορτές που γίνονται, εορτή των κερασιών, εορτή του καρπουζιού, εορτή των ανθέων και άλλες, είναι καθαρά ιδωλολατρικές εορτές, στις οποίες ταυτοχρόνως μεθοδεύεται το να καταργηθούν οι χριστιανικές γιορτές. Και δυστυχώς αυτό το ενισχύει και το κράτος με κονδύλια, τάχα της για τον τουρισμό,
Αλλά στο βάθος είναι αυτό που είπαμε, ο εχθρός του Χριστού, ο διάβολος. Όποιος καταφρονεί, σύμφωνα με Αποκάλυψη Αγίου Αγγέλου, σε έναν ευσεβή πιστό, όποιος καταφρονεί την Αγία ημέρα της Κυριακής, που είναι η μέρα Πάσχα, αυτό πρέπει να το ξέρουμε, ότι κάθε Κυριακή είναι Πάσχα, είναι Ανάσταση. Κάθε Κυριακή γιορτάζουμε την Ανάσταση, δηλαδή 52 Κυριακές έχει ο χρόνος, 52 φορές γιορτάζουμε την Ανάσταση. Γι' αυτό και η πρώτη Κυριακή, μετά την Ανάσταση, που είναι η Κυριακή του Θωμά, ονομάζεται Καινή Κυριακή, και το «και» με αλφαγιώτα, καινούργια Κυριακή. Δηλαδή αρχίζει ο εορτολογικός κύκλος των Κυριακών όλου του χρόνου, έτσι όπου σε κάθε Κυριακή γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού μας. Γι' αυτό λέγεται καινούργια Κυριακή, είναι η πρώτη Κυριακή, που από αυτή και μετά αρχίζουμε κάθε Κυριακή να γιορτάζουμε την Ανάσταση. Γιατί είναι η κορυφαία γιορτή της Ορθοδοξίας μας, η Αγία Ανάσταση. Αν καταφρονείς λοιπόν την Κυριακή, καταφρονείς το Πάσχα, καταφρονείς την Ανάσταση του Χριστού. Όποιος καταφρονεί την Αγία ημέρα της Κυριακής, τον Κύριο καταφρονεί και ο Κύριος Αυτόν, διότι η Κυριακή ημέρα είναι ο ίδιος ο Κύριος. Και όποιος τιμά την Κυριακή, τον Κύριο τιμά. Αυτά είναι από Αποκαλύψεις Αγίου Αγγέλου σε ευσεβή πιστό. Όποιος πάλι τιμά τη μνήμη των Αγίων και αυτός που γιορτάζει τις μνήμες αυτών, αυτόν τον βοηθούν και οι Άγιοι, διότι μεγάλη παρησία έχουν προς τον Θεό και ό,τι ζητήσουν τους το δίνει ο Κύριος. Όποιος δεν τιμά την ημέρα της Κυριακής, Θεού πρόσωπο δεν πρόκειται να δει, ούτε ελπίδα σωτηρίας έχει. Είναι πολύ σημαντικό να κρατούμε την αργία της Κυριακής. Είναι εντολή Θεού, όπως στην Παλαιά Διαθήκη ήταν το Σάββατο. Ήταν εντολή του Θεού να τιμούν το Σάββατο με αργία. Και όποιος δεν τιμούσε το Σάββατο με αργία, τιμωρούνταν παραδειγματικά από τον Θεό. Σήμερα αντί του Σαββάτου έχουμε οι χριστιανοί την Κυριακή, την ημέρα του Κυρίου. Και αλλήμωνος τον χριστιανό που εργάζεται την Κυριακή. Εκτός αν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Ο Άγιος Κοσμάς Ατωλός έλεγε, τα χρήματα της Κυριακής είναι φωτιά στο σπίτι. Παίρνει φωτιά το σπίτι σου, είναι σαν να πάει φωτιά στο σπίτι σου όταν εργάζεσαι την Κυριακή. Πήγε κάποτε ο Άγιος Νύφων, για να δούμε έτσι και μερικά ακόμα από τους Αγίους Πατέρες, πήγε κάποτε να προσευχηθεί σε ένα ναό, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στην Υπεραγία Θεοτόκο. Εκεί, κατά τη διάρκεια του όρθρου, βλέπει ξαφνικά ο Άγιος, με τα μάτια της ψυχής του, να περνάει από τον πλαϊνό δρόμο σκυφτός και κατσουφιασμένος, κάποιος άρχοντας των πονηρών πνευμάτων. Ήταν ένας αρχηγός δαιμόνων, ένα αρχηγικό δαιμόνιο. Γιατί και οι δαίμονες έχουν βαθμίσεις. Είναι τα μικρά δαιμόνια, είναι και τα πιο μεγάλα, είναι και οι αρχηγοί των δαιμόνων. Έχουν και αυτοί μια ιεραρχία. Περνούσε λοιπόν ένας άρχοντας των δαιμόνων. Τον ακολουθούσε ένα πλήθος από δαίμονες. Μόλις άκουσαν οι συχαμεροί τη δοξολογία του λαού, γιατί γινόταν εκείνη την ώρα προσευχή, γινόταν λατρεία του Θεού στο ναό που πήγε ο Άγιος Νύφων, έσκασαν από το κακό τους οι δαίμονες, ακούγοντας τη δοξολογία του Θεού. Γιατί ο διάβολος μισεί το Θεό και δεν θέλει να δοξάζεται ο Θεός. Γι' αυτό και θέλει να κλείσει τις εκκλησίες, όπως και τα κατάφερε για λίγο έτσι, στην ψευτοπανδημία. Λιώνοντας από φθόνο, άρχισαν να γκρινιάζουν στον αρχηγό τους οι δαίμονες. Βλέπεις πώς δοξάζεται ο Ιησούς από τους δούλους του. Ακόμα και αυτούς που είχαμε πρώτα μαζί μας, αυτούς που προσκυνούσαν τα είδωλα, τους άρπαξε ο Ναζωραίος. Νικηθήκαμε, ρεζιλευτήκαμε. Αυτά τα άκουγε ο Άγιος Νύφων. Τα λέγανε μεταξύ τους οι δαίμονες. Στα κλαψουρίσματα των δαίμονων, ο άρχοντάς τους, πιο ψύχραιμος εκείνος, αποκρίθηκε. Σας κακοφάνηκε που ακούσατε να δοξάζεται ο Ιησούς στο σπίτι της Μαρίας? Τα λέει Παναγία, έτσι λέει, περιφρονητικά. Μαρία, αυτό είναι μικρό αγκάθι. Με άλλους τρόπους μας πληγώνουν χειρότερα.
Μα γιατί κολοσκάτε, τούτοι εδώ που τώρα ψάλλουν ύμνους στον Ιησού, άλλες φορές δοξολογούν εμάς με τα τραγούδια τα δικά μας. Δυστυχώς, αυτοί που πάνε στην εκκλησία και οι ψάλτες πολλές φορές είναι και τραγουδιστές, αλλά και αυτοί που ακούν τους ψάλτες, ο λαός, και αυτοί πολλές φορές κάνουν και δοξολογία στον διάβολο με τα διάφορα τραγούδια. Και ας μην ξεχνάμε και τι σημαίνει τραγούδια. Αν αναλύσεις με τη λέξη, ετυμολογικά είναι τράγος και οδή, οδή του τράγου. Ξέρουμε ποιος είναι ο τράγος, έτσι. Οδή θα πει ψαλμός, τραγούδι, θα πει ύμνος, ύμνος στον τράγο, δεν είναι στον διάβολο. Αυτό λοιπόν απαντάει εδώ ο αρχηγός τους. Μας δοξολογούν, λέει, με τραγούδια δικά μας. Αυτοί που τώρα ψάλλουν στον Ιησού. Στο κάτω-κάτω, αν θέλετε, και τώρα μπορώ να σας δείξω άλλους που μας λατρεύουν πιστά και αφοσιωμένα. Ελάτε μαζί μου και θα δείτε. Τους πήρε λοιπόν και τους έφερε στην πλατεία του Βοός, έτσι, στην Κωνσταντινούπολη. Μόλις βρέθηκαν εκεί και ετοιμάστηκαν να παροκαλέσουν φασαρίες και καυγάδες, γιατί ο διάβολος μόνο φασαρίες και καυγάδες προκαλεί, ξάφνου φτάνουν καμιά τριανταριά ταξιδιώτες από την Παφλαγωνία της Μικράς Ασίας. Θα λέγαμε σήμερα ένα πούλμαν, ας πούμε, τουριστικό. Πλησίασε τότε ο αρχηγός των δαιμόνων, το μεγαλύτερο της παρέας, και του έβαλε στο νου πονηρούς λογισμούς. Έτσι μας πειράζει ο διάβολος, έτσι με λογισμούς. Εκείνος αμέσως άναψε και άρχισε να λέει δυνατά ένα αισχρό τραγούδι. Παρακινημένοι και οι άλλοι από τον σύντροφό τους, άρχισαν να επαναλαμβάνουν το στίχο τους, να χορεύουν κατά μεσής του δρόμου και να χτυπάνε δυνατά τα πόδια τους στη γη. Βλέπετε πώς δουλεύει ο διάβολος. Και εμείς νομίζουμε ότι είναι αυθόρμητα, λέει, αυτά, έτσι, μας γίνουν από μέσα μας. Δεν είναι από μέσα μας. Είναι από τους δαίμονες. Πήγε αυτό στον αρχηγό του γκρουπ, έτσι, και του ψιθύρισε, αντε αρχήν αυτό το τραγούδι τώρα, να τους βάλεις και τους άλλους να χορέψουν. Και αμέσως αυτός το δέχτηκε το λογισμό. Άλλο που δεν ήθελαν οι δαίμονες. Ολόχαροι έστησαν και αυτοί μαζί τους το χορό. Χορεύαν και οι δαίμονες με τους ανθρώπους. Τι σας έλεγα, φώναξε θριαμβευτικά ο αρχηγός τους. Βλέπετε που υπάρχουν και άνθρωποι δικοί μας, που μας τιμούν και μας λατρεύουν. Πανηγυρίστε λοιπόν, έχουμε και εμείς δόξα. Βλέπετε πώς έχει δίκιο ο Ρεσόσιμος που λέει, όπου χορός, εκεί διάβολος. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες και οι Ρικανούς απαγορεύουν τους χορούς. Στη μέση της πλατείας συνάντησαν έναν άνθρωπο που έπαιζε λύρα. Όχλος πολύς τον τριγύριζε και διασκέδαζε με το παίξιμό του. Αλλά ο Μακάριος Νύφων είδε με τα διορατικά του μάτια έναν δαίμονα να τους έχει όλους δεμένους πιστάγκωνα και να τους σέρνει πίσω από τον οργανοπαίχτη. Οι άλλοι δαίμονες, βλέποντας ένα μόνο σύντροφό τους να διαφεντεύει τόσο λαό, πήδηξαν από τη χαρά τους. Βάλθηκαν και αυτοί να πειράζουν και να σκανδαλίζουν τους ανθρώπους. Άλλους παρακινούσαν να χορεύουν άσεμνα, άλλους να κάνουν φασαρία και άλλους να τραγουδούν εσχρά, ό,τι γίνεται στα γλέντια, τα κοσμικά και στις απόκριες και σε όλα αυτά τα πράγματα τα απαράδεκτα για τον χριστιανό. Σε μια στιγμή κάποιος πλούσιος που παρακολουθούσε το ξεφάντωμα από τον εξώστη φώναξε στο λιράρι να σταθεί και να παίξει ένα κομμάτι μπροστά στο αρχοντικό του. Παραγγελία θα λέγαμε σήμερα, έτσι. Στο τέλος ο πλούσιος έδωσε ένα σημαίνιο νόμισμα στον αργονοπαίχτη, ο οποίος το πήρε και το έκρυψε στον κόρφο του. Από εκεί όμως του το άρπαξαν κρυφά οι δαίμονες και το πήγαν στον πατέρα του, στον Σατανά. Εκείνος το πήρε γεμάτος ικανοποίηση και είπε με ένα χαμόγελο άγριας χαράς, «Μου κάνουν θυσίες και ειδωλολάτρες. Να σκληρύνετε τον αγώνα σας όλοι οι δικοί μου, να αφανίσουν τους άθλιους Ναζωραίους». Δεν τους λέει χριστιανούς, τους λέει Ναζωραίους περιφρονητικά. Όπως τους έλεγε έτσι και ο Ιουλιανός, ο Παραβάτης. Ναζωραίοι έλεγε, ο κλήρος σας είναι η αμάθεια. Ότι είστε άξεστοι και αγρίκοι οι χριστιανοί. Ύστερα, εφόσον το ευλόγησε, το ξανάστηλε πίσω και ένας δαίμονας
του το έβαλε ξανά στον κόρφο του λιράρι, χωρίς εκείνος να καταλάβει τίποτε. Βλέπετε, οι θυσίες, οι χρηματικές που γίνονται για τα γλέντια, είναι οι θυσίες στους δαίμονες. Βλέπετε πώς φαίνεται εδώ ξεκάθαρα. Τα χρήματα που έδωσε αυτός ο πλούσιος στο λιράρι, που δεν πρέπει οι χριστιανοί να παίζουν μουσικά όργανα, όπως το παιδική και ο Άγιος Νικόδημος, στο βιβλίο του, το υπέροχο που όλοι πρέπει να διαβάσουμε, Χριστοήθεια λέγεται το βιβλίο αυτό, ότι υπάρχει και σε μετάφραση, Χριστά ήθη, έτσι από το χρημεΐτα, Χριστοήθεια, και εκεί έχει μια ολόκληρη μελέτη για το ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να παίζουν μουσικά όργανα, να χορεύουν, να τραγουδούν κλπ. Το βλέπουμε εδώ ξεκάθαρα, είναι εμπειρία της Εκκλησίας αυτό που λέμε τώρα. Και ο Θεός το έχει αποκαλύψει στον Άγιο Νίφωνα. Πήρε το νόμισμα, αυτό το μισθό ας πούμε του τραγουδιού που είχε δώσει ο πλούσιος, το πήρε ο διάβολος και το ευλόγησε, εντός αγωγικών λέξη βέβαια, δεν ευλογεί ο διάβολος. Αντίθετα, κακολογεί και καταργέται. Και μετά αφού το ταυτοποίησε, το ξανάβαλε στον κόρφο του λιράρι, χωρίς εκείνος να καταλάβει τίποτα. Όλα αυτά τα έβλεπε ο Άγιος Νίφων και έπεσε σε βαριά λύπη και δάκρυσε για την τόση πλάνη και απώλεια των χριστιανών. Και έλεγε λοιπόν ο Άγιος Νίφων για αυτούς που αγαπούν τα παλιοτράγουδα και όπως ο άνθρωπος που προσεύχεται συνάζει ολόγυρά του τους αγγέλους του Θεού, έτσι και αυτός που τραγουδάει μαζεύει αόρατα τους ζωφερούς δαίμονες. Και όποιος αγαπάει τις κιθάρες και τις λύρες και διασκεδάζει με αυτά, αυτός τιμάει έτσι τους ιερείς του μεγάλου δράκοντα, δηλαδή το διάβολο. Κάποιοι νέοι από την Αυστραλία επισκέφτηκαν τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη στο Άγιον Όρος. Οι νέοι ήθελαν την πνευματική ζωή, αλλά αγαπούσαν και τις κοσμικές διασκεδάσεις. Τον ρώτησαν για το χορό και προσπαθούσαν να αποσπάσουν από τον γέροντα τη συγκατάθεσή του, ότι ο χορός είναι καλό πράγμα. Και τι τους είπε ο Άγιος Παΐσιος? «Βρε παιδιά», λέει, «εσείς είναι σαν να θέλετε να ανεβείτε στον Άθωνα, το ψηλότερο βουνό του Αγίου Όρους, και επειδή δεν μπορείτε, θέλετε να κατεβάσουμε τον Άθωνα για να πείτε ότι ανεβήκατε». Αυτό θέλουν πολλοί χριστιανοί σήμερα. Όχι να τηρήσουν αυτά που λέει ο Θεός, αλλά τι, να πούνε ότι δεν ισχύουν αυτά που λέει ο Θεός, να τα κατεβάσουμε τις εντολές του Θεού, δηλαδή να τις εξαλείψουμε και να πούμε ότι είμαστε εντάξει, αφού κάνουμε κι εμείς αυτά που θέλουμε να κάνουμε και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αφού δεν ισχύουν. Και όμως ισχύουν. Ο Άθωνας υπάρχει και δεν μπορείς να πεις ότι τον ανέβηκες κατεβάζοντάς τον, αλλά εσύ πρέπει να κουραστείς να ανεβείς. Να τηρήσεις δηλαδή τις εντολές του Θεού και όχι να θες να πεις ότι δεν ισχύουν οι εντολές του Θεού. Ο Χριστός με τη μεγάλη του αγάπη, λέει ο Άγιος Παΐσιος, και με τη μεγάλη του αγαλίαση που σκορπάει στις ψυχές των πιστών, με όλες τις Άγιες γιορτές του, μας αναστέλνει αληθινά, αφού μας ανεβάζει ψηλά πνευματικά. Αρκεί να συμμετέχουμε και να έχουμε όρεξη πνευματική, να τις πανηγυρίζουμε πνευματικά. Τότε τις γλεντάμε πνευματικά και μεθάμε πνευματικά από το παραδεισένιο κρασί που μας φέρνουν οι Άγιοι και μας κερνούν. Να μεθύσουμε με πνευματική μέθη και όχι με το αλκοόλ. Με το Πνεύμα το Άγιο και όχι με το Ενόπνευμα. Γέροντα, πώς μπορεί να ζήσει κανείς πνευματικά τις γιορτές? Και απαντάει ο Άγιος Παΐσιος. Τις γιορτές, για να τις ζήσουμε, πρέπει να έχουμε το νου μας στις Άγιες ημέρες και όχι στις δουλειές που έχουμε να κάνουμε για τις Άγιες ημέρες. Να σκεφτόμαστε τα γεγονότα της κάθε Αγίας ημέρας, Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Πάσχα κλπ. Και να λέμε την ευχή δοξολογώντας τον Θεό. Έτσι, δόξα σε Θεός, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Έτσι θα γιορτάζουμε με πολύ ευλάβεια κάθε γιορτή. Οι κοσμικοί ζητούν να καταλάβουν τα Χριστούγεννα με το χοιρινό, το Πάσχα με το αρνί, τις απόκριες με το κοφετί. Ενώ η απόκριση είναι η αρχή της πιο πνευματικής περίοδου του χρόνου, της Αγίας Μεγάλης Σαρακοστής. Τι να καταλάβουμε το κοφετί? Είναι από το βιβλίο «Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο», είναι ο πρώτος τόμος από το ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή.
Το διαβάζουμε εκεί με τη δύναμη του Θεού, σχολιάζουμε. Η αληθινή μοναχή, λέει ο Άγιος Παΐσιος, κάθε μέρα ζουν τα θεία γεγονότα και αγάλλονται συνέχεια. Και όχι μόνο η μοναχή, αλλά και οι χριστιανοί. Και μια ψυχή χριστιανική μου έλεγε: εγώ, Πάτερ, κάθε μέρα έχω Χριστούγεννα, κάθε μέρα έχω Πάσχα, κάθε μέρα έχω Ανάσταση. Απλώς λαϊκός άνθρωπος. Κι όμως βίωνε αυτό το πράγμα που λέει εδώ ο Άγιος Παΐσιος. Γιατί έτσι είναι. Όταν ο άνθρωπος έχει καθαρότητα και έχει ταπείνωση, έχει γλέτη κάθε μέρα. Γιορτή πνευματική. Κάθε εβδομάδα ζουν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή ζουν τη Μεγάλη Τετάρτη, τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή, δηλαδή τα πάθη του Χριστού, και κάθε Κυριακή το Πάσχα, την Ανάσταση. Τι θα πρέπει να έρθει η Μεγάλη Εβδομάδα για να θυμηθεί κανείς τα πάθη του Χριστού? Πρέπει να έρθει το Πάσχα με το αρνί για να καταλάβω το Χριστός Ανέστη σαν τους κοσμικούς? Ο Χριστός τι είπε? Έτοιμοι γίνεστε. Να γίνεστε πάντα έτοιμοι. Δεν είπε ετοιμαστείτε τώρα. Από τη στιγμή που λέει ο Χριστός έτοιμοι γίνεστε, πρέπει ο άνθρωπος και ιδίως ο μοναχός να είναι έτοιμος συνέχεια. Έτσι είναι μια κατάσταση ετοιμότητος. Δεν είναι περίσταση, δεν είναι μια στιγμή να είμαι έτοιμος. Κάθε στιγμή πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Να μελετάει και να ζει τα θεία γεγονότα συνέχεια. Όταν κανείς μελετάει τα γεγονότα της κάθε γιορτής, φυσιολογικά θα συγκινηθεί και με ιδιαίτερη ευλάβεια θα προσευχηθεί. Έχει σημασία λοιπόν να ησυχάζουμε τις γιορτές. Τώρα έρχεται Μεγάλη Εβδομάδα, να εμπαθύνουμε στο νόημα της κάθε ημέρας, Μεγάλη Δευτέρα. Έτσι τι γιορτάζουμε? Γιορτάζουμε τον Μπάκαλο Ιωσήφ, την Άκαρπο Σική και λοιπά, τη Μεγάλη Τρίτη, μετά Μεγάλη Τετάρτη, την Προδοσία, Μεγάλη Πέμπτη, έτσι το Μυστικό Δείπνο, Μεγάλη Παρασκευή, τη Σταύρωση, Μεγάλο Σάββατο, την Ταφή, όλα αυτά τα γεγονότα, τα σωτήρια, τα σωτηριώδια για την ανθρωπότητα. Όταν κανείς λοιπόν μελετάει τα γεγονότα, με φυσιολογικό τρόπο θα συγκινηθεί και θα αποκτήσει ευλάβεια και θα προσευχηθεί με ευλάβεια. Έπειτα στις ακολουθίες ο νους να είναι στα γεγονότα που γιορτάζουμε και με ευλάβεια να παρακολουθούμε τα τροπάρια από ψάλλοντα. Όταν ο νους είναι στα θεία νοήματα, ζει τα γεγονότα ο άνθρωπος και έτσι αλλοιώνεται. Όταν σκεφτόμαστε λόγω χάρη έναν Άγιο που τον έχουμε σε ευλάβεια ή τον Άγιο που γιορτάζουμε, ο νους θα πάει και λίγο παραπέρα, θα πάει στον ουρανό. Και όταν σκεφτόμαστε τους Αγίους, μας σκέφτονται και οι Άγιοι και μας βοηθούν. Έτσι πιάνει κανείς φιλία με τους Αγίους, που είναι και η πιο σίγουρη φιλία. Ενώ οι άνθρωποι πάντοτε μας προδίδουν. Λίγο ως πολύ, σχεδόν όλοι μας προδίδουν. Έλεγε ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος ο Καντιώτης, σε ένα πλήθος ανθρώπων, έτσι που χαιρόντουσαν πολύ και τον άκουε και τον χειροκροτούσαν, τον επιφημούσαν, τους έλεγε έτσι, θα λέγαμε χωρίς να ντρέπεται, ότι εσείς, λέει, άμα γίνει κάτι θα με προδώσετε όλοι, θα φύγετε όλοι. Λοιπόν, και ήξερε τι έλεγε ο Άγιος, γιατί αυτό ακριβώς έγινε στο Χριστό μας. Τι πλήθος ακολουθούσε το Χριστό μας? Πόσοι ήταν αυτοί που έμειναν στο πάθος του κοντά του? Όταν έγινε ο διωγμός και η σύλληψή του, όλοι λάκησαν. Και οι Απόστολοι ακόμα κλειδώθηκαν, φοβήθηκαν. Σου λέει, θα πιάσουν και εμάς τώρα, αφού πιάσουν τον δάσκαλο. Και μόνο η Παναγία και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και μερικές ευλαβείς γυναίκες έμειναν κάτω από το Σταυρό του Χριστού. Αυτό γίνεται. Αν λοιπόν θέλουμε να έχουμε πραγματική φιλία, να πιάσουμε φιλία με τους Αγίους και φιλία που διαρκεί. Αυτοί δεν μας προδίδουν ποτέ. Και προπάντων φιλία με τον ίδιο τον Χριστό μας. Και μην ελπίζουμε σε φιλίες ανθρώπινες και σε στήριξη ανθρώπινη. Όταν λοιπόν σκεφτόμαστε τους Αγίους, μας σκέφτονται και οι Άγιοι και μας βοηθούν. Έτσι πιάνει κανείς φιλία με τους Αγίους, που είναι και η πιο σίγουρη φιλία.
τότε μπορεί να είναι μόνος και να ζει με όλους, και με αγίους και με αγγέλους και με όλο τον κόσμο. Να είναι μόνος και να νιώθει όλη αυτή τη συντροφιά. Είναι ζωντανή η παρουσία των Αγίων. Όλοι οι Άγιοι είναι παιδιά του Θεού και βοηθούν εμάς τα ταλέπορα παιδιά του Θεού. Τους Αγίους μας που έχησαν είτε αίμα είτε υδρότες και δάκρυα για την αγάπη του Χριστού, πάντα πρέπει να τους γιορτάζουμε με ευλάβεια για να βοηθιόμαστε. Και όταν ακούμε το συναξάρι τους, έτσι να στεκόμαστε όρθιοι, σαν να δίνουμε αναφορά. Βλέπουμε στο στρατό, ξέρουμε, κάθε πρωί δίνουμε αναφορά. Έτσι και όταν ακούμε το συναξάρι της ημέρας, είναι σαν να δίνουμε αναφορά. Διαβάζονται τα ονόματα των ηρωικών πεσόντων συναδέλφων μας, των Αγίων μας. Τη τάδε του μηνός, ο στρατιώτης Δίνα, έπεσε μαχόμενος ηρωικός στο τάδε μέτωπο. Στη γιορτή, για να νιώσει κανείς το γεγονός, δεν πρέπει να δουλεύει. Ας το προσέξουμε και αυτό. Χρειάζεται μία σχόλη, εξού και η λέξη σχολείο. Τι σημαίνει σχολείο? Ότι ο άνθρωπος πηγαίνει να σπουδάσει και σχολάζει από οτιδήποτε άλλο. Για να μάθεις, για να εμβαθύνεις στα πράγματα έτσι και να μάθεις την ανθρώπινη γνώση, αλλά και τη θεϊκή γνώση πολύ περισσότερο, πρέπει να σχολάσεις. Δηλαδή να φύγεις από όλα τα βιωτικά, από τα γήινα, από τις δουλειές που λέμε. Για να νιώσεις και το γεγονός της γιορτής, δεν πρέπει να δουλεύεις. Τη Μεγάλη Παρασκευή, λόγου χάρη, εάν θέλει να νιώσει κάτι ο άνθρωπος, δεν πρέπει να κάνει τίποτε άλλο εκτός από προσευχή. Στον κόσμο, οι καημένοι, οι κοσμικοί, και η Μεγάλη Εβδομάδα έχουν δουλειές. Μεγάλη Παρασκευή, να δίνουν ευχές. Χρόνια πολλά να ζήσετε με μια νύφη. Δεν κάνει. Εγώ τη Μεγάλη Παρασκευή κλείνομαι στο καλύβι. Όπως και μετά το αγγελικό σχήμα, η εβδομάδα της ησυχίας που ακολουθεί βοηθάει, γιατί ποτίζει Θεία Χάρη στην ψυχή και καταλαβαίνει ο μεγαλόσχημος τι έγινε. Όταν γίνεται η μοναχική κουρά, ο μοναχός που κύβεται, που κουρεύεται, μένει μία εβδομάδα, μπορεί και μέσα στην εκκλησία ή στο κελί του, με ησυχία, απόλυτη ησυχία και σιωπή. Του πηγαίνει βέβαια φαγητό και προσεύχεται, έτσι ώστε να καταλάβει τι έγινε, να συνειδητοποιήσει το γεγονός, να εμβαθύνει το γεγονός και να γίνει χωρητικός της χάρης που του προσφέρθηκε, να χωρέσει η χάρης μέσα στην καρδιά του. Όπως λοιπόν συμβαίνει με το μεγαλόσημο, έτσι και στις γιορτές η ησυχία πολύ βοηθάει. Γι' αυτό να μην αναλωνόμαστε στην Παρασκευή φαγητών και μάλιστα περίτεχνων και πολύπλοκων και χάνεται όλη η μέρα μαγειρεύοντας και πάει χαμένη η μέρα. Να κάνουμε κάτι απλό, έτσι και να έχουμε χρόνο να εμβαθύνουμε στο μυστήριο, να ησυχάσουμε, να μελετήσουμε, να προσευχηθούμε για να μπούμε στο νόημα της γιορτής. Μας δίνεται περισσότερη ευκαιρία να ξεκουραστούμε λίγο, να μελετήσουμε και να προσευχηθούμε στην ημέρα της γιορτής. Γι' αυτό και έχουμε και αργία. Θα έρθει ένας καλός λογισμός, θα εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα πούμε λίγο την ευχή και θα νιώσουμε έτσι κάτι από το θείο γεγονός της ημέρας. Σήμερα δυστυχώς δεν χρησιμοποιούμε την ελευθερία για το καλό, για την αγιότητα, αλλά για την κοσμικότητα. Και τις ημέρες της αργίας δυστυχώς τις χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να κάνουν φοβερές αμαρτίες. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και μου λένε τι φοβερές αμαρτίες κάνανε τη Μεγάλη Παρασκευή και το έχουν τύψει σε όλη τη ζωή μετά. Και έτσι είναι. Η μέρα που θα πρέπει να είναι κατεξοχήν αφιερωμένη στο Θεό, να είμαστε κλεισμένοι στο δωμάτιό μας, να προσευχόμαστε, να νηστεύσουμε. Πολλοί δεν τρώνε τίποτα, ούτε πίνουν τίποτα. Μόνο λίγο νερό με ξύδι το απόγευμα, όπως είπε και ο Κύριος, το όξωσε πάνω στο Σταυρό. Έτσι και αφιερώνουν και προσπαθούν να ζήσουν λίγο το γεγονός αυτό του πάθους και της τάβρωσης του Κυρίου μας.
Σταματούμε εδώ και ας ευχηθούμε να έχουμε κι εμείς εορτές πνευματικές, να ζούμε με πνευματικό τρόπο τις Άγιες ημέρες και αυτές τις ημέρες που έρχονται τώρα, να τις γιορτάσουμε εμπαθύνοντας στο νόημα των ημερών και αποκομίζοντας πλούσια πνευματικά ωφέλη, και εν τέλει να ζήσουμε και την Αγία Ανάσταση του Κυρίου μας αναστημένη κι εμείς, βλέποντας, όπως το λέμε ότι βλέπουμε, αλλά τη βλέπουμε την Ανάσταση του Χριστού, στο Ανάσταση του Χριστού θεσάμενο. Ήθε να αξιωθούμε να ζήσουμε αυτή την Ανάσταση και προσωπικά ο καθένας μας. Το δε Θεό δόξα πάντοτε νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκαν στην βάση των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.